Γεια σας. Έπλεξα χθες αυτό το μικρό παγωτίνι και μου άρεσε τόσο πολύ που ήθελα να σας το δείξω. Είναι πολύ εύκολο. Ίσως είναι από τα πιο εύκολα πράγματα που έχω πλέξει. Πλεγμένο με βαμβακερό μερσεριζέ νήμα και βελονάκι 3 χιλιοστά. Αυτό το έπλεξα σοκολάτα με αμύγδαλα επάνω. Είναι ένα μικρό χωνάκι. Ξεκινάμε με μαγικό κύκλο εδώ από το επάνω μέρος και προχωράμε μέχρι τη μυτούλα, μόνο κόμματα, δεν έχουμε κάποιο ράψιμο. Θα το δούμε μαζί, θα πλέξουμε μία φραουλίτσα, το επάνω μέρος δηλαδή, να είναι παγωτό φράουλα. Θα αρχίσουμε με ένα μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 6 άριχτα. Παγωτίνι το πλέκουμε σπιράλ, χρειαζόμαστε νήμα οδηγό. Στο δεύτερο γύρο θα κάνουμε 6 αυξήσεις. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 12. Στον τρίτο γύρο θα πλέξουμε 1 και θα κάνουμε αύξηση. 1 αύξηση. 6 φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 18. Πλέκουμε 1 και κάνουμε αύξηση. Γύρω-γύρω και θα έχουμε 18. Στον τέταρτο γύρο θα κάνουμε πάλι 6 αυξήσεις, θα πλέξουμε 2 και θα κάνουμε αύξηση. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους. Αφού ολοκληρώσουμε το γύρο, θα πλέξουμε και 4 γύρους με 24 άριχτα, χωρίς αυξήσεις. Από τον 5ο μέχρι και τον 8ο γύρο, πλέκουμε χωρίς αυξήσεις. Ολοκληρώσαμε και τον 8ο γύρο. Τώρα, πριν κάνουμε κάποιες μειώσεις, μπορούμε να κεντήσουμε αυτά που έχω βάλει εδώ με κίτρινο νήμα για τα αμύγδαλα. Είναι διπλή η κλωστή για να φαίνονται λίγο περισσότερο, με μονή δεν φαίνεται τόσο πολύ. Εδώ χρησιμοποίησα ένα δίχρωμο νήμα, οπότε βγήκε λίγο πιο φυσικό. Τώρα εδώ στη φραουλίτσα θα βάλουμε ένα χρώμα κόκκινο, φούξια, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε βέβαια να τα κεντήσουμε και αφού το τελειώσουμε, αφού ολοκληρώσουμε και έχουμε γεμίσει, αλλά έχουμε το φόβο να, όπως κεντάμε, να μας βγει γέμιση. Οπότε θα κάνουμε κάποιες βελονιές τώρα. Ξεκινάμε από πάνω και θα πάμε κυκλικά, θα κεντήσουμε μέχρι εδώ.
Δεν τεντώνουμε πολύ το νήμα, γιατί όταν γεμίσουμε θα τεντωθεί για να μην μας τραβάει το πλεχτό. Αφού κεντήσουμε όσες βελονιές θέλουμε, θα ασφαλίσουμε το νήμα και θα το κόψουμε. Θα συνεχίσουμε το πλέξιμο, ξεκινώντας να κάνουμε κάποιες μειώσεις. Έχουμε 24 πόντους, θα κάνουμε 3 μειώσεις. Θα πλέξουμε 6 και θα κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες 2 φορές και θα μας μείνουν στο τέλος του γύρου 21 πόντοι. Είμαστε στο 10ο γύρο, θα κάνουμε πάλι 3 μειώσεις, θα πλέξουμε 5 και θα κάνουμε μείωση. Γύρω-γύρω και θα μας μείνουν 18 πόντοι. Εδώ στην τελευταία μείωση δεν ολοκληρώνουμε τον πόντο γιατί θα αλλάξουμε νήμα, θα βάλουμε το λευκό και θα ολοκληρώσουμε τον πόντο με το λευκό νήμα. Θα πλέξουμε τώρα ένα γύρο με λευκό νήμα, αλλά μόνο στην πίσω θηλιά. Ταυτόχρονα ασφαλίζουμε αυτά τα 2 νήματα και πλέκουμε 18 άριχτα γύρω-γύρω, μόνο στην πίσω θηλιά. Εδώ στον τελευταίο πόντο θα αλλάξουμε πάλι το νήμα και θα βάλουμε το νήμα που έχουμε επιλέξει για το χωνάκι. Θα πλέξουμε τώρα την πρώτη σειρά πάλι στην πίσω θηλιά μόνον. Έχουμε πάλι 18 πόντους. Πλέκουμε πάλι στην πίσω θηλιά με 18 πόντους γύρω-γύρω και ασφαλίζουμε και τα νήματα. Αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά, θα πλέξουμε και μία σειρά κανονικά και στις 2 θηλιές, πάλι με 18 πόντους. Ας το ξαναδούμε
Έχουμε πλέξει, αφού έχουμε τελειώσει με το ροζ, πλέξαμε μία σειρά μόνο στην πίσω θηλιά, με λευκό. Με το μπέζ, μία σειρά στην πίσω θηλιά και μία κανονικά. Και έχουμε 18, 18, 18. Εδώ τώρα πριν αρχίσουμε τις μειώσεις, θα γεμίσουμε το πλεχτό μας. Θα κόψουμε και αυτά τα νήματα αφού τα τεντώσουμε λίγο. Τα τεντώνουμε προσεκτικά, ώστε να μην σφίξει πολύ ο πόντος. Γεμίζουμε καλά το επάνω μέρος για να φουσκώσει η μπαλίτσα, να τεντωθεί το πλεχτό. Και συνεχίζουμε κάνοντας μειώσεις. Είμαστε στη 14η σειρά. Θα κάνουμε 3 μειώσεις, θα πλέξουμε 4, θα κάνουμε μείωση. 3 φορές γύρω-γύρω και θα μας μείνουν 15 πόντοι. Τέσσερα και κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες 2 φορές, 4 μείωση. Θα έχουμε 15 πόντους και θα πλέξουμε και 2 σειρές με 15 πόντους. 15 και 16 δεν έχουν μειώσεις, έχουμε 15 πόντους. Εδώ ήθελα να σας πω ότι όσο στενεύει το πλεχτό και μικραίνει το άνοιγμα, γεμίζουμε σταδιακά. Εδώ το επάνω μέρος το γεμίζουμε πάρα πολύ καλά, για να τεντωθεί και να ξεχωρίζει η μπαλίτσα. Είμαστε στο 17ο γύρο, θα κάνουμε πάλι μειώσεις, θα πλέξουμε 3 και θα κάνουμε μείωση. Έχουμε πάλι 3 μειώσεις. Όταν πλέκουμε κόνο, ένα χωνάκι ας πούμε, κάνουμε 3 μειώσεις στους γύρους για να γίνεται πιο ομαλά η μείωση. 6 μειώσεις που κάνουμε συνήθως είναι πάρα πολλές, οπότε κάνουμε 3 μειώσεις πλέκοντας ενδιάμεσα και κάποιους γύρους χωρίς μειώσεις. Πλέκουμε 3 μείωση. Τρία μείωση, 3 φορές, θα μας μείνουν 12 πόντοι. Θα πλέξουμε και 2 σειρές με 12 πόντους. Είμαστε στην 20η σειρά, θα κάνουμε πάλι μειώσεις. Πριν από κάθε μείωση, κοιτάμε να γεμίσουμε καλά, γιατί θα μικρύνει ακόμα περισσότερο. Έχουμε 12 πόντους, θα κάνουμε 3 μειώσεις, θα μας μείνουν 9. Θα πλέξουμε 2 και θα κάνουμε μείωση. Θα πλέξουμε και μία σειρά με 9 πόντους, 9 άριχτα, χωρίς μειώσεις και θα κλείσουμε μετά το πλεχτό μας. Και είμαστε στην τελευταία σειρά. Θα
κάνουμε πάλι τρεις μειώσεις, θα πλέξουμε ένα μείωση. Ένα και κάνουμε μείωση. Άλλες δύο φορές και θα μας μείνουν 6 πόντι. Θα γεμίσουμε τώρα εδώ κάτω τη μυτούλα λίγο. Και θα κλείσουμε εδώ τους 6 πόντους με τη βελόνα. Έτοιμο το παγωτίνι. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να τα πλέξουμε για δωράκια, να τα κρεμάσουμε στην τσάντα μας ή για μπριλόκ. Φραουλίτσα, σοκολάτα, ό,τι μας αρέσει. Πλέκουμε παγωτίνια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας!